την Ανθίστα Λαγκούδη. Αυτό που λέει, έχεις εσύ γνώση για αυτό που περιέγραψε για την κατάσταση στην ΕΡΤ όταν ήταν? Εγώ αυτή την περίοδο τη θυμάμαι τότε. Ήμουνα και εγώ στην ΕΡΤ. Ήμουνα στην ΕΡΤ όταν είχε έρθει η Ανθίστα Λαγκούδη να κάνει εκπομπή. Όντως ήταν έτσι τα πράγματα, όπως τα λέει η Ανθή. Δηλαδή υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα πολύ δεσμενές κλίμα τότε στην ΕΡΤ για την Ανθή. Θεωρώ, επειδή ο πατέρας ήταν υπουργός τότε και θεωρήθηκε ότι ήρθε η Ανθίστα Λαγκούδη ξαφνικά να παρουσιάσει μια εκπομπή ως βίσμα, λες και ήταν το πρώτο βίσμα. Εν πάση περιπτώσει, σημασία δεν έχει πώς μπαίνει, σημασία έχει στη συνέχεια τι γίνεται. Όλοι κάπως μπαίνουμε σε μια δουλειά. Το θέμα είναι ότι εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, παιδιά, ότι ήμασταν στους διαδρόμους της ΕΡΤ και περνούσε η Ανθή και όλοι γυρίζαν το κεφάλι από την άλλη και δεν της μίλαγε κανείς. Αλήθεια, ναι, τώρα. Καλά, ήμουνα... δεν είναι ανάγκη να είσαι και κόρη υπουργού για να γίνεται. Συμβαίνει και χωρίς να είσαι κόρη υπουργού. Σωστό και αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ ενδεχομένως ήμουν από τους λίγους που μιλούσα στην Ανθή, γιατί πραγματικά ήμουν δίπλα της και έλεγα, ρε παιδί μου, αφού την πήρανε την κοπέλα να έρθει να κάνει εκπομπή. Τι ζόρι τραβάμε οι υπόλοιποι, εμείς φταίμε. Αλλά από την άλλη ήταν, νομίζω, η μόνη περίπτωση παρουσιάστριας που κάνανε τόσα δοκιμαστικά τόσους μήνες προκειμένου να τη βρουν εκπομπή να κάνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, έκανε... δηλαδή όταν γινόταν αυτός ο πόλεμος που έλεγε ότι βάζανε μέσα καλεσμένους να μου μιλάνε άσχημα, μου αλλάζαν τις καλές τα τελευταία στιγμή. Στα δοκιμαστικά. Αντιδρούσε. Όχι, δεν αντιδρούσε. Δεν αντιδρούσε. Αλλά αυτό γινόταν στα δοκιμαστικά. Έκαναν τρεις μήνες, νομίζω, δοκιμαστικά. Τρεις μήνες δοκιμαστικά για να κάνει εκπομπή αν θες να ακούσει. Και αυτό καψονάκι δεν είναι, δεν είναι σαν σου λένε ότι αγάπη μου δεν το έχεις ακόμα. Τρεις μήνες που προσπαθούμε. Ναι, στην αρχή τις κάνανε δοκιμαστικό για εκπομπή πρωινή info. Μετά τις κάνανε δοκιμαστικό για εκπομπή απογευματινή infotainment. Τελικά κατέληξε να κάνει μια εκπομπή με τον Γιάννη Δάρα το στην εκπομπή της Ανθής Λαγκούδη, κατέληξε να κάνει μια εκπομπή το μεσημέρι. Η οποία κόπηκε πολύ γρήγορα. Όλους αυτούς τους μήνες, λοιπόν, η Ανθή έκανε δοκιμαστικά όπου τις κάνανε καψόνια όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται. Και τελικά αποδείχτηκε κιόλας ότι για αυτό για την οποία την κατηγορούσαν και τις κάνανε και καψόνια, ότι δεν υφίστατο. Γιατί όταν έχεις έναν άνθρωπο, όταν είσαι ένας άνθρωπος μάλλον, που έχεις πρόσβαση και πάνω και πιο πάνω και πιο πάνω και βλέπεις ότι τη μία σου φέρονται άσχημα, δεν μιλάς. Την άλλη σου κάνουν πόλεμο, δεν μιλάς. Την άλλη σου αλλάζουν τις καλέτα, δεν μιλάς. Το ότι δεν ανταποκρίνεσαι σε όλα αυτά τα καψονάκια δεν σημαίνει ότι είσαι χαζός. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα ξεχυλήσεις το ποτηράκι και θα πας στο πιο πάνω και στο πιο πάνω και στο πιο πάνω και θα μιλήσεις. Δεν μιλάς, αλλά κάποια στιγμή θα μιλήσεις και θα τα πεις και όλα. Το θέμα είναι ότι εκείνη δεν το έκανε. Δεν είναι τέτοιο παιδί. Το να περνάς και να γυρνάς στο κεφάλι, με συγχωρείς, δεν την γνώριζα. Πρόσφατα την γνώρισα και είναι και ευγενέστατη κοπέλα, πραγματικά, και είναι και πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή, αντικείται από το γυαλί. Φαίνεται πολύ ωραία, αλλά είναι πιο ωραία ακόμα από κοντά. Είναι πανέμορφη. Και εμένα η απορία μου είναι. Αγαπητοί μου, πώς είναι δυνατόν να περνάει η Ανθή δίπλα σου και να γυρνάει στο κεφάλι? Στα κεφάλια που γυρνάνε. Γιατί είναι και 2 μέτρα γυναίκα. Στα κεφάλια που γυρνάνε δεν είναι τη Ανθή το θέμα, είναι στο κεφάλι που γυρίζει. Σωστό. Πάντως, επειδή έχω συναναστραφεί με την Ανθή, είναι εξαιρετικό παιδί. Με πολύ χαμηλούς τόνους, δεν θα μπαίνει ποτέ στη διαδικασία να δημιουργήσει θέματα είτε στη δουλειά της είτε και στο Survivor, παιδιά, που την είδαμε να μπαίνει. Δεν είναι άτομο της ίντριγκας η Ανθή. Όχι, και μιλάει... ήταν πολύ καλή παίκτρια. Το είπε και η ίδια. Το είπε ότι ήταν η χειρότερη παίκτρια στην ιστορία. Όχι, μωρέ, μα το είπε. Είμαι το καλύτερο παλτό που έχει περάσει ποτέ. Όχι, είπε, είμαι η χειρότερη στην ιστορία του Survivor παγκοσμίως. Το είπε και προς τιμήν της είναι. Πάντα τελικούλα. Τότε ο Μιχάλης Καμπακάκης